Καλό είναι να κάνουμε απολογισμό και να βλέπουμε ποιος ήταν ειλικρινής και ποιος κορόιδευε, ωρεοποιούσε και ήταν σε καλύτερο επίπεδο ζωής, ενώ τα μέτρα του ήταν για τη χειροτέρεψη της ζωής του λαού. Αλλά και πώς τα βρίσκατε και μεταξύ σας, ακόμα κι αν καταψηφίζατε. Γιατί ο προϋπολογισμός δίνει την εικόνα και μπορεί να προβλέψει κανείς τι αποτέλεσμα θα έχει. Το ΚΚΕ το έλεγε και τότε ότι ο προϋπολογισμός 2022 έβαζε μια θηλιά στο λαιμό του λαού, αφού ο κύριος προσανατολισμός του είχε να κάνει με τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, όπως μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες με απώλειες κρατικών εσόδων 849 εκατομμύρια ευρώ. Μειώσεις φορολογικών συντελεστών στα επιχειρηματικά κέρδη στο 22% από 24%. Απώλειες 183 εκατομμύρια. Μείωση του φόρου κατά 50% σε περιπτώσεις εταιρικών συγχωνεύσεων, δηλαδή συγκέντρωση κεφαλαίου. Προσαυξημένη έκπτωση για επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση και άλλα. Φυσικά, αυτές οι ενισχύσεις συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Παραδείγματος χάρη, επιπλέον μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% από το Γενάρη του 2025 θα έχουμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις που αντιστοιχεί σε μια νέα μείωση εσόδων κατά 440 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, μειώνοντας ουσιαστικά το μη μισθολογικό κόστος για τους επιχειρηματίες. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες ενισχύσεις σε επιχειρηματικές δαπάνες που αφορούν πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση είναι παρεμβάσεις στήριξης των εγχώριων επιχειρηματικών ομίλων και από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με τη σειρά τους εξειδικεύονται και πολλαπλασιάζονται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του προϋπολογισμού, με αντάλλαγμα για το λαό τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και τα νέα χρέη που θα φορτωθούν στις πλάτες του. Χαρακτηριστικό και στον προϋπολογισμό του 2022 ήταν η φορολογία απέναντι στο λαό, που συνεχίζεται βέβαια. Επίσης, οι μειώσεις στα κονδύλια που αφορούν την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, ακόμα και στην υγεία, όταν η πανδημία θέριζε ζωές, και συνολικά η προσπάθεια να φορτωθούν τα σπασμένα της λεγόμενης δημοσιονομικής επεκτατικής πολιτικής στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Για να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει σωτηρία για το λαό στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, που θα συνεχίσει να στραγγίζει με όποιες μορφές και αποχρώσεις διαχείρισης για να αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Έτσι πληρώνουν οι πολλοί για να καρπώνονται οι λίγοι, και αυτό αποτυπώνεται σε κάθε κρατικό προϋπολογισμό. Σφαγή λοιπόν και το 2022 μέσω του προϋπολογισμού για τα νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα, τον ΕΟΠΗ, μεγάλο μαχαίρι στις συντάξεις και επιδόματα ανεργίας και τα προνοϊκά επιδόματα, αλλά και ένταση της φοροαφέμαξης σε βάρος του λαού, με τη φορολογία να εκτοξεύεται πάνω από 50 δις. Αυξημένη κατά 3,5 δις ευρώ, και το λαό να πληρώνει το 95% των φόρων, είναι μερικά χαρακτηριστικά και του προϋπολογισμού του 2022, που φτωχοποίησαν το λαό και σήμερα είναι δεύτερος στη φτώχεια μετά τη Βουλγαρία. Μάλιστα, τα καθαρά έσοδα υπερεύησαν το στόχο του προϋπολογισμού κατά 4,6%, προερχόμενα κυρίως από φόρους και κύρια από το ΦΠΑ, τον πιο άδικο φόρο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Και μην πείτε για τις 37.000 χειρουργικές πράξεις που είναι σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών και θα λειτουργήσουν σαν γράχτης για τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση τα απογευματινά χειρουργία που οδηγούν στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας δεν προχώρησαν όπως τα προγραμματίσατε και τώρα βάζετε το τυράκι της φάκας.
Επίσης, και το 2022 κάνατε προγραμματισμό με μέτρα να τριπλασιαστούν οι χρηματοδοτήσεις για τα αρμόδια Υπουργεία, για την πράσινη μετάβαση, με 9 δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, τα αρπακτικά, όπως λέει ο λαός, τον ΑΠΕ, καθώς και για την ψηφιακή μετάβαση. Το συνεχίζετε και σήμερα και συμφωνείτε μεταξύ σας. Γι' αυτό και το 2022 άσφαιρη ήταν η αντιπαράθεσή σας. Για την πράσινη μετάβαση, η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε τα μέτρα της, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ εξέφραζαν τις ενστάσεις τους για τους αργούς ρυθμούς και τον τρόπο που ακολουθεί η κυβέρνηση σε ένα σημαντικό στόχο του κεφαλαίου, αυτό την απελευθέρωση της ενέργειας που έχει οδηγήσει το λαό σε ενεργειακή φτώχεια. Σήμερα κόβονται τα ρεύματα μέχρι και στα σχολεία. Ο καυγάς για το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τα συμφέροντα των αρπακτικών, της πράσινης μετάβασης και όχι για το εάν επαρκούν τα κυβερνητικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν το τεράστιο κύμα των αυξήσεων στην ενέργεια. Ωστόσο, και σήμερα, νέο ηλεκτροσόκ έρχεται για τα λαϊκά νοικοκυριά, αφού μέσα σε 5 μέρες η τιμή του ρεύματος στη χοντρεμπορική αυξήθηκε κατά 150%. Όχι όμως κοιμηθεί. Έτσι δηλαδή, όπως διαμορφώθηκε στο χρηματιστήριο ενέργειας που εσείς παρέα δημιουργήσατε για να κερδίζουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Μάλιστα, συμβαίνει η αύξηση σε μια περίοδο που τα νοικοκυριά ανοίγουν τη θέρμανση λόγω πτώσης της θερμοκρασίας. Έτσι πλουτίζουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Με τη ΔΕΗ να σέρνει το χορό, μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024 να έχει αυξημένα κέρδη κατά 57% σε σχέση με το 2023. Για να καταλάβει κανείς το τρελό πάρτι στις πλάτες του λαού. Επίσης, μπορεί να λέτε και έτσι είναι ότι μειώσατε το 2022 τον έμφυα. Όχι όμως τα έσοδά του που αυξήθηκαν, γιατί αυξήσατε τις αντικειμενικές αξίες και μάλιστα στις πιο λαϊκές και φτωχές περιοχές όπως το Πέραμα. Το ίδιο και με τις μειώσεις του ΦΠΑ στις αγροτικές εισρωές. Κανένα αντίκρισμα, αφού αυξάνονται οι τιμές και άρα με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ τα έσοδα είναι ίδια ή και μεγαλύτερα. Κοροϊδεύεται ασύστολα. Ακόμα και το 2022, αν και ο πληθωρισμός κατέγραφε 3,4% και το ΑΕΠ εκτιμούσατε ότι θα έτρεχε με 4,5%, έφτασε τελικά στο 5,7%. Υψηλή αύξηση. Όμως, η μέση αύξηση στο μέσο μισθό που δώσατε ήταν μόνο 0,2%, εξασφαλίζοντας νέα φτώχεια στους μισθωτούς. Έτσι τελειώνει ο μισθός πριν τελειώσει ο μήνας. Και αυτό το συνεχίζεται, αφού και ο σημερινός μέσος μισθός μειωμένος κατά 14,8% σε σχέση με το 2011, όταν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν χάσει τα τελευταία χρόνια πάνω από το 40% των αποδοχών τους. Και δεν το αναπληρώσατε ούτε με τους υψηλότερους ρυθμούς του ΑΕΠ που καμάρωτα κοκορευόσαστε. Τις συνταγές αυτές τις διατηρείται διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και φαίνονται στους προϋπολογισμούς εντείνοντας την εκμετάλλευση των εργαζομένων με πολλές μορφές. Γι' αυτό είναι ταξική και άδικη οι προϋπολογισμοί σας και σαπισμένο το σύστημά σας. Φέρνουν φτώχεια στους πολλούς και τεράχιστια κέρδη στους λίγους που συγκεντρώνουν τον πλούτο στα χέρια τους. Βέβαια, οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και από κοντά και τα άλλα αστικά κόμματα, οι διαφορές τους ήταν και είναι στο μείγμα διαχείρισης που θα εξασφαλίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξη για προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση των κερδών τους. Πώς το σερβίρατε τότε? Από τη Νέα Δημοκρατία πανηγυρισμοί για την αύξηση του ΑΕΠ και τους δείκτες ανάπτυξης, που αφορούν βεβαίως τους επιχειρηματίες και όχι το λαό,
και ότι επιβεβαιώνεται η ορθότητα της κυβερνητικής πολιτικής. Χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισμό 2022 αναπτυξιακό και εξασφάλιζε φτώχεια στο λαό, γιατί με τη μείωση της φορολογίας και άλλα μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων προέβλεπε σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και τα μέτρα υπέρ της πράσινης ανάπτυξης τις προϋποθέσεις για φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που θα φέρει ανάπτυξη στα κέρδη τους. Εμφάνιζε τα ψίχουλα των επιδομάτων ως προστασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές ενέργειας που ποτέ δεν καλύψατε με τα ψίχουλά σας. Κύριο αντικείμενο της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήταν ποιος θα μπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις σε όφελος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το ποιος θα αξιοποιήσει καλύτερα τα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω του οποίου αναμένεται να φορτωθούν νέα βάρη στις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Με φρασιολογία βαρύγδουμποι. Όχι όμως ικανή να κρύψει ότι είσαστε συνειδηπόροι στην επίθεση κατά των λαϊκών στρωμάτων, αφού όλοι είσαστε με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Τσακωνόσαστε ποιος θα διαχειριστεί την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Συμφωνείτε με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν λέτε στο λαό τι προβλέπει σε βάρος του. Επίσης, στον προϋπολογισμό του 2022 είχατε αύξηση των δαπανών του Υπουργείου Άμυνας με τήσια αύξηση 17,5% στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας και 34% για εξοπλισμούς. Γι' αυτά δεν μιλάτε κανείς σας. Ήταν σε αντιστοίχηση με ό,τι ζητούν οι Αμερικάνοι και άλλοι σύμμαχοι για την ανάπτυξη δυνάμεων του ευρωατλαντικού άξονα κόντρα σε Ρωσία και Κίνα και άλλους αντιπάλους. Για σχέδια που ήδη τότε μύριζαν μπαρούτι, ώστε η Ελλάδα να παίξει το ρόλο στην αναχέτηση της κακόβουλης επιρροής Ρωσίας και Κίνας στην περιοχή, όπως υποστηρίζατε το 2022. Σήμερα προωθείται η κατακόρυφη αύξηση των πολεμικών δαπανών με την έκθεση Ντράγκη να θέτει ως κατεπήγον τη διάθεση πάνω από 500 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και να υπερθεματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση των πολεμικών προϋπολογισμών κατά 20% τουλάχιστον. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη εμπλοκή των κρατών μελών, άρα και της Ελλάδας, σε υπεριαλιστικές επεμβάσεις και αποστολές για την υπεράσπιση των ευρωενουσιακών μονοπωλίων, επομένως και μεγαλύτερη κίνδυνη για τους λαούς. Ταυτόχρονα, κόβονται δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να πάνε για σχολεία, για να μην πέφτουν σοφάδες στα κεφάλια μαθητών και να μην στηβάζονται 27 και 30 άτομα σε κάθε αίθουσα, σε νοσοκομεία, σε αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμικό έλεγχο, αντιπυρική προστασία και άλλα, και όχι σε εξοπλιστικά για το ΝΑΤΟ και τα πολεμικά μέτωπα των υπεριαλιστών. Όλα αυτά αναδεικνύουν ότι τόσο ανυλοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2022 ως προς τα νούμερά του, αλλά και πως είτε σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης, είτε ανάπτυξης, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων έχει αφετηρία την αύξηση κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, οδηγώντας τη χειροτέρεψη της ζωής της εργατικής τάξης, των βιοπαλλεστών αγροτών και των επαγγελματιών. Ακόμα, συμμετοχή και σε υπεριαλιστικούς πολέμους για τη μοιρασιά ενεργειακών πηγών και δρόμων μεταξύ των ομίλων. Ταυτόχρονα, να οξύνεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο υπεριαλιστικό σύστημα. Αναδεικνύουν επίσης το μεγάλο ένοχο για το ότι μεγαλώνει το χάσμα στις δυνατότητες της εποχής μας και στην κατάσταση που ζει ο λαός. Τελικά,
αυξάνει θεαματικά η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητες να βελτιωθεί ριζικά η ζωή του λαού και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του με την αξιοποίηση της ψηφιοποίησης, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων επιστημονικών και τεχνικών επιτευγμάτων. Γιατί είναι στα χέρια και τα εκμεταλλεύονται οι καπιταλιστές σε βάρος των λαών. Γι' αυτό η κατάσταση των εργαζομένων χειροτερεύει και τα όρια εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου έχουν χαθεί. Γιατί ένοχος είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται και η κατεύθυνση που πρέπει να στοχεύει η λαϊκή πάλη. Η πραγματική φιλολαϊκή διέξοδος δεν βρίσκεται στους κάθε λογοί σωτήρες, αλλά στον αγώνα για την ανατροπή, για το σοσιαλισμό, για την κοινωνία που μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες εργατικές λαϊκές ανάγκες. Δεν έχουμε λοιπόν αυταπάτες ότι μπορεί να φτιαχτεί φιλολαϊκός προϋπολογισμός από τους υποστηριχτές της πλουτοκρατίας, της καπιταλιστικής βαρβαρότητας και απανθρωπιάς. Θεωρούμε όμως ότι η οργάνωση της πάλης με κριτήριο τα ανειρήνευτα συμφέροντα των εργαζομένων και του λαού είναι ο δρόμος για την αντεπίθεση και ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι με την ευκαιρία της Γενικής Απεργίας της 20 Νοέμβρη πρέπει να βουλιάξουν την Αθήνα και τις άλλες πόλεις για να αποτελέσουν οι αγώνες αυτού του διαστήματος βήμα κλιμάκωσης και αντεπίθεσης ακόμα πιο πλατιάς αμφισβήτησης και σύγκρουσης με την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική που τους απομυζά και εκμεταλλεύεται για να ικανοποιηθούν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το σημερινό νομοσχέδιο.